Με τη συμφωνία για τα σιτηρά να μην ισχύει από τις 18 Ιουλίου, καθώς η Μόσχα αποφάσισε να μην την παρατείνει, δεδομένου ότι δεν διασφάλισε τις ρωσικές εξαγωγές σιτηρών, τροφίμων και λιπασμάτων, η ανησυχία για τις τιμές των σιτηρών και την επάρκειά τους είναι μεγάλη, ενώ ήδη οι τιμές των σιτηρών στα χρηματιστήρια αυξάνονται. Ανησυχία επικρατεί και στους αρτοποιούς της Ελλάδας, καθώς ουδής μπορεί να γνωρίζει σήμερα αν θα υπάρξει επάρκεια αλεύρων, πού θα φτάσουν οι τιμές και πόσο θα αυξηθεί η τιμή του ψωμιού και άλλων προϊόντων. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν μπορούμε να έχουμε σίγουρη εικόνα. Το βέβαιο είναι ότι στα χρηματιστήρια η τιμή των σιτηρών ανεβαίνει και αυτό είναι λογικό, διότι κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει και με ποιον τρόπο θα μεταφέρονται αυτά τα στάρια. Δυστυχώς αυτό είναι περισσότερο πολιτικό θέμα, γιατί μπορεί αυτή η συμφωνία, όπως και στο παρελθόν, κάποια στιγμή πήγε να ακυρωθεί, δεν ακυρώθηκε, τώρα μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί, που αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Γιατί η επαναδιαπραγμάτευση ή ένας τρόπος έτσι ώστε να φεύγουν τα σιτηρά από την Ουκρανία, αν βρεθεί άλλος, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξήσεις στην τιμή του σταριού. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί μια τέτοια λύση, θα έχουμε αυξήσεις στην τιμή του σταριού, που πιθανολογούμε το χειρότερο σενάριο ότι θα περάσουμε στην αύξηση της τιμής των αλεύρων. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε αισιόδοξα ότι δεν θα έχουμε αλλαγές στην τιμή των σιτηρών, οι οποίες θα προκαλέσουν και αλλαγή στις τιμές των αλεύρων και ούτω καθεξής, διότι αυτά είναι μια λυσίδα, γιατί δεν το αντέχουν ούτε οι επιχειρήσεις μας, ούτε οι καταναλωτές.